Να πάμε σε έναν άλλο κριτικό. Στον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, που είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από το Ηράκλειο, βέβαια. Από την Γεια σας, κύριε Μαμουλάκη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή κύριε Μαμουλάκη. Όλα τα καλά. Υγεία, υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι. Χαιρόμαστε που σας ακούμε πολύ. Και εγώ, και εγώ. Και θέλω να μας πείτε εάν εσείς ετοιμάζετε βαλίτσες για σπέτσες. Ναι, εγώ εντάξει, ως μισός κριτικός και μισός ικαριώτης. Δεν έχω ζήτημα με την νησιωτική περιοχή. Ούτε με την αυτία, δεν σας πιάνει. Όχι, 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 καθόλου. Άρα θα πάτε. Είμαι και ιστιοπλός άλλωστε, αλλά να σας πω το εξής. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση που έχει πολύ συζητηθεί, κυρίως λόγω του προορισμού, διότι αν ήταν ένας διαφορετικός προορισμός δεν θα το συζητούσαμε ενδεχομένως. Και εδώ οφείλω να πω ότι ίσως θα κάνει περισσότερο γκέλ και ουσιαστικό και συμβολικό στον κόσμο αν ήταν μια από τις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας ή του Εύρου ή οπουδήποτε αλλού. Όμως η ουσία της συνάντησης. Μα αυτό είναι. Αφού επιλέγεις να πας, πώς να το πω, αντιθεσμικά και αντισυμβατικά, πήγαινε σε μια περιοχή με πιο ισχυρούς συμβολισμούς. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, κύριε Μαμουλάκη. Θα μπορούσε να προσέδιδε ακόμα περισσότερο το μήνυμα που ήθελε να περάσει και ο Στέφανος Κασελάκης. Αλλά η ουσία, και θέλω να μείνω πραγματικά, η ουσία της συνάντησης, δεν σας κρύβω, σαν ένας άνθρωπος που έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, πολιτικός μηχανικός, αλλά έχω κάνει και οικονομικό management, με χαροποιεί να βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, μια προσπάθεια τεχνοκρατικής προσέγγισης. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα. Όλοι εμείς οι τομεάρχες, εγώ προκειμένου που είμαι υποδομό και μεταφορών, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οφείλουμε να καταθέσουμε απολογισμό όλων των τεπραγμένων μας, κοινοβουλευτικών, με τους κοινωνικούς εταίρους, με όλους τους stakeholders της αγοράς που μας αφορά το αντικείμενό μας και το τομέας μας, ό,τι έχουμε κάνει μέχρι το τέλος του 2023, αλλά και απολογισμό του 23, αλλά και προγραμματισμό του 24 και μάλιστα με οδικό χάρτη συγκεκριμένων ενεργειών μέχρι και τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Αυτά πραγματικά είναι κάτι καινοτόμο, κάτι ρηξικέλετο. Κάτι που με χαροποιεί. Δεν σας κρύβω ότι νομίζω ότι έλειπε. Ήταν μια δομική ανάγκη, ένα δομικό έλλειμμα στο χώρο μας. Η τεχνοκρατική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν τη ζωή των πολιτών. Εσάς, ναι. Κύριε Μαμουλάκη, το ύφος, γιατί έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και γι' αυτό από συναδέλφους σας, από την κυρία Κρήτα και όχι μόνο. Το ύφος με το οποίο σας εστάλει η πρόσκληση, έστω και σε επίπεδο γραπτού λόγου, από την κυρία Τζάκρη σας ενόχλησε. Έμεινα, όταν είδα το email, θα σας πω, όταν είδα το email, εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από αυτό που είδα ως job description, δηλαδή ως αντικείμενο της συνάντησης, που ήταν αυτό, οι παρουσιάσεις, ο απολογισμός, που πραγματικά μου έκανε γκέλ χάρηκα και δεν έμεινα στο ύφος. Το ύφος είναι και λίγο, ξέρετε, διέπεται και από υποκειμενισμό. Δεν χρειάζεται, δηλαδή νομίζω ότι... Πώς θα το πω, εντάξει, εγώ και από τη φύση μου είμαι. Μπορεί άνθρωπο. Να ήταν και υπερβολική, δηλαδή λέτε, όσοι κριτήκαραν το ύφος της. Εντάξει, είναι λίγο υποκειμενικό. Δεν θέλω να το κρίνω αυτό. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, αν θέλετε, δεν με. Δεν σας εξένησε. Δεν με εξένησε. Ωραία. Έλεγα στην ουσία. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Πριν από λίγη ώρα, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, εδώ στο σταθμό μας, φιλοξενήθηκε ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Υπάρχει, ξέρετε, και μια πρόταση που έχουμε δει από το πρωί, που την υπογράφει ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Θεοχαρόπουλος και ο κύριος Ραγκούσης, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στους ευρωσοσιαλιστές. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Λοιπόν, ας δούμε τα πράγματα με μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Εδώ και 4-5 χρόνια ξεκίνησε από τον Αλέξη Τσίπρα, τότε πρόεδρο. Σωστά, από το 2016. Πολύ σωστά. Μια κίνηση λοιπόν συζήτησης, μάλιστα παρίστατο σε όλες τις συναντήσεις, ως παρατηρητής, ως ομιλητής του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και μάλιστα του γνωστού ΠΕΣ. Βέβαια, ανήκοντας ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, μια παράταξη, αν θέλετε, η οποία ιδρύθηκε το 2004. Θεωρώ λοιπόν ότι εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται και πραγματικά έχει κάνει και μια στοχευμένη στροφή προς το κέντρο, αυτό βλέπω εγώ με την εκφορά του δημοσίου λόγου, με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, βεβαίως ένα αριστερό και το αριστερό κόμμα, αλλά βλέπετε ο κ. Μητσοτάκης έχει επικυριαρχήσει πολιτικά και έχει καταλάβει ένα ζωτικό κομμάτι του κεντρώου χώρου. Ένας κεντρώος χώρος που είναι σηματορός εξελίξεων και είναι και το διακύβευμα ποιος θα τον καταλάβει με πιστικό φυσικά τρόπο και επιχειρήματα. Άρα απαντώντας το ερώτημα, για να το κλείσω, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση με το βουλία των τριών ανθρώπων που έχει κίνημα στον ίδιο χώρο, πρώην συναδέλφων μάλιστα και φίλος όπως είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης, που συγκεκριμένα οφείλω να πω, είναι μια κίνηση
που νομίζω ότι θα βρει ευήκο αότα. Είναι κάτι για μένα δηλαδή, δεν με ξενίζει, δεν με εκπλήσει. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να έχει βρει ευήκο αότα χθες. Άρα, κύριε Μαμουλάκη, επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και εντάσσεται και στο πλαίσιο του ερωτήματος της Έλλας, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας που λένε ότι μοιραία είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα κοιτάξετε να βρείτε κοινούς κώδικες με το ΠΑΣΟΚ. Εσείς ενστερνίζεστε την άποψη αυτή? Και αν αυτό μπορεί να γίνει όπως το έφτασε ένα παραπάνω βήμα ο κύριος Σπύρτζης και ενώ ψευροεκλογών κιόλας. Αν και είναι δύσκολο, γιατί τώρα περιμένει να έρθει δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης για να είναι αυτός αποθέσει ισχύος όταν στην όλη συζήτηση, αν ανοίξει ποτέ. Λίγο δύσκολο, θα σας εξηγήσω. Όχι λίγο δύσκολο, δημοσκοπικά εύκολο φαντάζει τώρα. Δημοσκοπικά, δημοσκοπικά φαντάζει εύκολο, πρακτικά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερη δύναμη και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι μέσα σε αυτή τη μέγενη την οποία βιώνουμε μέσα από τη κομματική διαδικασία, προφανώς οι δημοσκοπήσεις και η φωτογραφία της στιγμής μας δείχνουν στο bottom down όσον αφορά σε βάθος χρόνου. Αλλά το rebound, το δημοσκοπικό, εκτιμώ ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα με τις κινήσεις, τις εξωστρεφείς και τις συμβολικές και ουσιαστικές που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά στο ερώτημα που θέσατε για τη σύμπλευση ή αν θέλετε να βρούμε κοινό βηματισμό, τα προοδευτικά κόμματα, τα κεντροαριστερά, αν θέλετε το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, θεωρώ ότι οτιδήποτε συμβεί, εφόσον αν συμβεί, θα είναι μετά την εξαγωγή, μετά τις εκλογές. Οπότε τοποθετείτε τότε τις σχετικές διαδικασίες. Ναι, για ευνόητους λόγους. Βέβαια, προσέξτε, εχθρό δεν έχουμε κανένα στην πολιτική. Μάλιστα. Αλλά έχουμε ένα στρατηγικό αντίπαλο, κύριε Φουσκίδη, κύριε Καντονά. Ποιος είναι αυτός? Είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Είναι φιλελεύθερες που βλέπετε ότι οι ανισότητες αυξάνονται, οξύνονται. Μάλιστα. Η ακρίβεια καλπάζει χωρίς λύσεις. Τα θέματα εθνικής, για μας τα εθνικά θέματα επίσης είναι σημαντικά. Σας άκουσα προηγουμένως για τους εξοπλισμούς. Βεβαίως είναι θετικές εξελίξεις μετά F-35. Τώρα το με τις ευκαιρίες να το σχολιάσω. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι η γείτονα χώρα, η Κίνα της Ευρώπης, όπως ονομάζονται η Τουρκία, υπό αυτό το πρίσμα, συνεχώς ανοίγει βηματισμό. Και καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε, γιατί νομίζουμε ότι δίπλα ότι είναι κάτι σαν τα Σκόπια η Τουρκία. Όχι, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Έχετε πολύ δίκιο. Διαφορετικό. Και επειδή έχω βιώσει και σαν τη Βόρεια Μακεδονία, έχοντας σπουδάσει στην πόλη, σας λέω λοιπόν ότι πρέπει με πολύ, πολύ προσοχή αλλά και με εθνική ενιαία γραμμή να αντιμετωπίσουμε τη γείτονα χώρα. Πού είναι και ένα θεωρητική στη σκέψη της, όπως πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρμουλάκη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όλα τα καλά να έχετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Υγεία.